Έχω βάλει τώρα τι, το ημικύκλιο αριστερά, να παίρνω κομμάτια μικρά, αδιαίρετα, γι' αυτό λέγεται αρχή των αδιαιρέτων, μικρά κομματάκια, όπως τα κυβότια που είχα στην αρχή, και να τα μετακινώ δεξιά. Και εκεί διαγράφεται μία καμπύλη. Σήμερα έχουμε μία εκδήλωση, επιμερφωτική ημερίδα την ονομάζουμε εμείς για τα μαθηματικά, η οποία απευθύνεται σε συναδέλφους μαθηματικούς, σε δασκάλους, αλλά και σε οποιονδήποτε αγαπάει τα μαθηματικά. Ευτυχώς μέσα έχουμε και αρκετούς μαθητές σήμερα, όπως θα μπορέσατε να δείτε. Ναι, σήμερα είναι καλεσμένοι εδώ ο κύριος Μωυσιάδης Πολυχρόνης, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα μαθηματικών, ο κύριος Δόρσκιος Κωνσταντίνος, πρώην σύμβουλος μαθηματικών στη Δυτική Μακεδονία, που παρουσιάζουν ένα θέμα σχετικά με τη γεωμετρία και την χρήση του ΠΟΕ στην εκπαίδευση. Είναι ο κύριος Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος, σύμβουλος μαθηματικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που θα μας αναφέρει θέμα σχετικά με τα όρια, απαραίτητο στοιχείο για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Ο κύριος Μάνκος Αθανάσιος, δόκτωρ μαθηματικός, ο οποίος θα αναφερθεί γενικά στις ανισότητες και ειδικά στις ανισότητες στην ανάλυση, πάλι για μαθητές της τρίτης λυκείου. Ο στόχος της εκδήλωσης είναι ο επιμορφωτικός, όπως ήδη έχω αναφέρει, και σκοπό έχει να δώσει κάποια εφόδια στους μαθηματικούς και όχι μόνο, αλλά κυρίως να δώσει ένα έναυσμα για να σκεφτούμε και να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τα μαθηματικά. Αν κάνω αυτήν εδώ, λίγο ταράξω, αλλάζει τίποτα στον όγκο των δύο αυτών στερεών, αλλάζει τίποτα? Αν ρωτούσα ένα παιδί. Δεν αλλάζει, ο ίδιος όγκος είναι. Τι βλέπουμε λοιπόν τώρα, ότι αν έχω δύο στερεά, το ίδιο θα συμβεί και με τα εμβατά, στο επίπεδο. Και αρχίζω, τι να κάνω, να μεταφέρω το ένα παράλληλα με τα επίπεδα στα οποία ορίζουν οι ακραίες περιοχές και τα μετακινώ παράλληλα, θα δημιουργήσω ένα άλλο στερεό που έχει τον ίδιο όγκο. Αυτή είναι η αρχή του καβαλιέρι, δείτε, σε πολύ απλή ένωση. Παίρνω το ένα, το βάζω εκεί, το άλλο εκεί και μετά βάλω το ένα πάνω στο άλλο προς την ευθύνεμιση του, να γίνει κόλμα με ευθύνεμιση. Πάλι όμως είναι ο ίδιος. Αυτή η παχιά, η γραμμή, η μαύρη, είναι μικρά στοιχειώδη κομμάτια που μετακινούνται παράλληλα. Και το ένα χτίζεται πάνω στο άλλο. Τι θα ρείτε θα συμβεί σύμφωνα με την αρχή του Καβαλιέρι. Αυτός εδώ, αυτό το κίτρινο περιεχόμενο της έλλειψης και το κίτρινο περιεχόμενο που έβαλα μια τυχαία καμπύλη. Εκείνη που πήρα και δίπλα της πήρα την άκρη, τη συνοδεύουσα της, όπως τη λένε στη θεωρία αυτή. Τι είναι αυτά τα δύο κίτρινα χωρία? Προφανώς ισοδύναμο.